οι αναφορές του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι, στην παρέμβασή του πριν από λίγο στη Βουλή, είχαν και έντονο προεκλογικό χρώμα. Θα μας ενημερώσει η Στέλλα Παπαμιχαήλ. Λίνα, στο πιο πολιτικό του μήνυμα, διότι και η Βουλή μετά αντίστροφα, θα σας έλεγα, για την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, στο πιο πολιτικό του μήνυμα εδώ στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, απέφθινε κάλεσμα προς τους πολίτες να στηρίξουν, όπως είπε, την κυβερνητική προσπάθεια για σιγουριά, συνέχεια και σταθερότητα. Θέλοντας να τονίσει ότι η κυβέρνηση, ακόμη και στο παραπέντε πριν την εκλογική αναμέτρηση, θα στηρίζει τους πολίτες με θετικά μέτρα. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ευκαιρία, με αφορμή και την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίζει στα νομοσχέδια και στις τροπολογίες, να εξαπολύσει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι παρόν, όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην τοξικότητα, αλλά είναι απόνα από την στήριξη της κοινωνίας και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει, να νιώθει, να ακούει και να προσπαθεί ώστε οι εκλογές της Άνοιξης, όπως είπε, να φέρουν την Άνοιξη στον τόπο, καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν, όπως είπε, για μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και για μια ισχυρή Ελλάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε και παρέμβαση αμέσως μετά του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Κατρίνη, ο οποίος έδωσε και αυτός ένα πολιτικό μήνυμα, εξαπολύοντας επίθεση και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τους πολίτες να δώσουν, όπως είπε, ισχυρή εντολή στο ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην εμπλακεί η χώρα σε περιπέτειες με περιεχόμενο διακυβέρνηση που θα δίνει όραμα και ελπίδα στον τόπο, Λίνα. Και να δούμε λοιπόν τα μηνύματα από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κατρίνη. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα. Πώς απαντάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα αυτά, γυρίζοντας την πλάτη σας στην ψήφισή τους? Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Απόντες ήσασταν και από τις αυξήσεις στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Απόντες ήσασταν και από την ψηφοφορία για την καθιέρωση δικαιωμάτων για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Δεν είναι μόνο μια, πιστεύω, προσβλητική στάση για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παίρνετε εσείς διαζύγιο με την κοινωνία. Είστε μονίμως παρόντες στην τοξικότητα και στο διχασμό, αλλά είστε μονίμως απόντες από μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ ζητά από τους πολίτες ισχυρή εντολή. Και είναι η προϋπόθεση, είναι η πραγματική προϋπόθεση για να μην εμπλακεί η χώρα σε περιπέτειες. Είναι η προϋπόθεση για να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ ένα άλλο εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο διακυβέρνησης. Ένα περιεχόμενο διακυβέρνησης που δεν θα αποκλείει κανέναν, αλλά θα δίνει όραμα, ελπίδα και προοπτική στους πολλούς, σε όλους, όπως πάντα έκανε το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.